Είμαστε έτοιμοι. Σήμερα θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για το Κλικής, καθώς η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, αλλά και του πρίτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου του κ. Σταμάτη Αγγελόπουλου, συνοδεύτηκε από ανακοινώσεις για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αναβαθμίσουν το πανεπιστημιακό τμήμα που λειτουργεί στο Κλικής. Όπως ανακοίνωσε ο Πρίτανης, παρουσία όλου του Πρετανικού Συμβουλίου θα δρομολογηθεί το επόμενο διάστημα η διαδικασία που προβλέπεται για τη δημιουργία ενός δευτέρου προγράμματος σπουδών στο Πανεπιστημιακό Τμήμα του Κλικής. Αυτό σημαίνει ότι ένα αντικείμενο συναφές με αυτό που ήδη λειτουργεί, ένα αντικείμενο που θα έχει σχέση με το σχέδιο, με τη γραφιστική και με τα ψηφιακά μέσα, θα μπορέσει να δημιουργηθεί στο Κλικής, θα ανακοινωθεί ακριβώς ο τίτλος του τις επόμενες μέρες από τις Πρετανικές Αρχές και θα υπάρχει η δυνατότητα στο όλους τους υποψήφιους φοιτητές στο μηχανογραφικό δελτίο από το επόμενο έτος να μπορούν να έχουν δύο επιλογές για το Κλικής. Όλο αυτό έρχεται σε συνέχεια της έμπρακτης απόφασης του Υπουργείου να στηρίξει το Πανεπιστημιακό Τμήμα, καθώς ήδη εγκρίθηκαν 500.000 ευρώ για την ανακαίνιση και συντήρηση των κτηριακών υποδομών και βεβαίως ανακοινώθηκε από τον Πρίτανη ότι το Πανεπιστήμιο θα χρηματοδοτήσει την πιο συχνή σύνδεση του Ιδρύματος με την πόλη του Κλικής, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η παρουσία των φοιτητών εντός του αστικού ιστού. Και βεβαίως αυτό που είναι προς αναζήτηση και το οποίο θα υπάρχει στήριξη του Υπουργείου είναι ένας χώρος είτε για αγορά είτε για ανέγερση φοιτητικών εστιών. Στοιχείο απαραίτητο για να μπορέσει να δημιουργηθεί και στο Κλικής η φοιτητική κοινότητα την οποία όλοι επιθυμούμε. Νομίζω λοιπόν ότι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα ήταν σήμερα για το Πανεπιστημιακό Τμήμα του Κλικής, που μετά από 20 και πλέον χρόνια λειτουργίας, με επιτυχία πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιηθούν πλήρως και όλοι οι χώροι, αλλά να υπάρχει και μια ακαδημαϊκή πληρότητα με τη δημιουργία ενός δευτέρου και τη λειτουργία ενός δευτέρου προγράμματος σπουδών.